Να δείτε πόσο τυχερός άνθρωπος είμαι. Και μου είπε η γυναίκα ότι βλέπει τα αισιόδοξα μηνύματα και στην αγορά. Και για να δείτε πόσο τυχερός είμαι και γουρλής. Σε λίγο θα έχουμε... Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω και κάτι άλλο. Αποκάλυψα μας το ευχάριστο πρώτα. Ναι, η Σταματίνα είναι θεούσα. Ναι. Αλλά είναι original θεούσα. Ναι, εντάξει. Είχα πάει πέρσι στην Βόρεια και είχα ανέβει πάνω στο μοναστήρι που πάει στο Μανταμάδο, κόκκινο, ναι, στον Ταξιάρχη, κόκκινο χωριό Μανταμάδος. Ναι. Πιάνω εκεί τους καντιλανάφτες με την κάμερα και τους ρωτάω για τη Σταματίνα. Αυτοί μπλοκάρουν μπροστά στην κάμερα και λέει δεν την έχουμε δει. Για να, αυτοί νόμιζαν ότι είναι, γιατί τα χάσαν. Ναι. Τραβάω τα κιού ότι δεν την έχουμε δει και άρχισα να την περιφρονώ και να την χτυπώ. Αυτή είχε κάνει ένα τάμπα τώρα και είχε πάει στον Εφραίμ, γιατί έχει και τον Εφραίμ εκεί. Ναι, δύο έχεις. Το είδα στο κινητό σου. Το είδα, τα λέω, ναι, τα λέω όλα αυτά, αλλά προετοιμάζω να κάνω την εισαγωγή. Και της λέω και τη βρίσκω, έπινε καφέ με τη Λίλα, την κουμπάρα της στην Κουντουριού της, στο Golden Hall. Της λέω, έτσι μπράβο, σεμνά να ντύνεσαι. Όχι σαν τα ξέ. Έλα. Ναι. Και μου λέει, άντε μου λέει θα σου το πω. Γιατί ξέρω ότι κατά βάθος με αγαπάς, φεύγω. Της λέω, πού πας. Μου λέει, πάω με το επόμενο στη Μυτιλίνη, θα κάτσω 2 ώρες και θα έρθουμε το βραδινό. Λέω, πού πας, λέω, πας για τις αμαρτίες σου. Μου λέει, έχω τάμα στον Εφραίμ. Και δεν ξέρω τι με πιάνει ο διάολος μέσα μου και δεν την πειράζω. Της λέω, άντε, της λέω, πήγαινε, λέω, όπου πιστεύεις, αρκεί που κάπου πιστεύεις. Ναι. Έτσι είναι. Και όταν πιστεύεις, ναι, η ψυχή σου και αγαλιάζει. Ναι. Και έρχονται όλα ωραία. Και αγαλιάζει η ψυχή, ναι, μας και έχασε τα ευχάριστα. Ναι, έχασε μια μεγάλη πρωτιά το Happy Day. Η Σταματίνα να γεννήσει πάνω στο πλατό. Παρατρίχα. Γέννησε το κοριτσάκι μας, συγχαρητήρια. Να τη ζήσει ο διάδοχος. Ήρθε επιτέλους ο διάδοχος. Έχουμε τον Βαγγέλη Δεδούλη, τον γυναικολόγο της Σταματίνας και με ευθύρα, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τις λεπτομέρειες. Κύριε Δεδούλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πείτε μας, τι έγινε ακριβώς. Τι ώρα γέννησε, τι ώρα ήρθε στο μευτήριο. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικοινωνήσαμε με τη Σταματίνα, γιατί άρχισε να νιώθει αραιές συσπάσεις. Ναι. Όταν οι συσπάσεις έγιναν συχνότερες, τη συνέχισα να προσέλθει στο μητέρα, ναι, όπου διαπιστώθηκε έναρξη στο κετού. Στις 8 γεννήθηκε αγοράκι, το οποίο ζυγίζει 2.900 και χέρι άκρας υγεία. Η Σταματίνα αναρρώνει καλώς αυτή τη στιγμή με το γιο της. Το Γιαννάκη, τον Εφραίμ. Άρα ο Γιαννάκης ο Εφραίμ είναι πρωινός τύπος. Και ο Γιαννάκης ο Εφραίμ είναι πρωινός τύπος. Γεννήθηκε στις 8 η ώρα το παιδί. 8 η ώρα, ένα τυχερό αγοράκι θα είναι. Γιατρέ, είδες που είναι γουρλίδικο το Happy Day. Έναρξη εκπομπής δηλαδή, 8 η ώρα. Ο Θέμης, γιατρέ, για πείτε μας, ήρθε. Ήρθε μαζί της, την έφερε. Όχι, την απαράτησε. Την έφερε. Σε τι κατάσταση είναι ο Θέμης ο σοφός? Πώς είναι ο Θέμης τώρα με τον ερχόμενο σου διαδόχο? Χαρούμενοι όλοι. Εσύ την έχεις ξεγεννήσει και τις άλλες 2 φορές. Βέβαια, Δήμο. Δεν μου λες πώς ήταν αυτή η γέννα σε σχέση με τις προηγούμενες? Μια χαρά, όλα ήταν μια χαρά. Είναι εύκολος άνθρωπος η Σταματίνα και πάνε όλα καλά. Μια αγωνία δεν είχε, μια ανησυχία. Κύριε Δεδούλη, η Σταματίνα μας μια αγωνία, μια ανησυχία δεν είχε, τίποτα? Εντάξει, μια μικρή αγωνία όλοι έχουν. Τι σας έλεγε, δηλαδή, ήταν πρώτες τις κουβέντες και εσύ ήρεμη. Ήρεμη ήταν, είχε εμπιστοσύνη σε όλο το team. Δεν μου λες. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και αυτά πήγαν όλα καλά και τρίτο παιδί. Πού μοιάζει ο Μπέμπης, γιατρέ? Πού μοιάζει ο Μπέμπης τελικά? Ο Μπέμπης που μοιάζει, το Θέμη μοιάζει όπως και τα άλλα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μου λες, ρε γιατρέ, ο Εφραίμ έκανε το θαύμα ή εσύ έβαλες το χεράκι σου για να βγει ο διάδοχος? Πέρα από το Θέμη, έτσι. Ο Εφραίμ, σίγουρα. Ο Εφραίμ. Σίγουρα δεν είσαι πιστικός.
Δεν σε έχω απέναντί μου να δω τα μάτια σου. Νομίζω ότι όταν ζητήσεις κάτι και από τον Εφραίμ και γενικότερα από πάνω και το δικαιούσε, θα στο δώσει. Τι έγινες και εσύ θεούσες. Εγώ ήμουν πάντα. Όποιος κάθεται σε αυτή την καρέκλα, δί μου, είναι το μάτι. Χιλιά και θεούσες κατευθείαν. Γιατρέ μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δώσεις πολλά πολλά φιλιά. Και ελπίζω η κυρία Παλιαλέξη να κανονίσει να μας μιλήσει και η Λεχονίτσα μας. Ναι. Μέσα στη διάρκεια της εκπομπής θα μας μιλήσει. Μέρη, παίζεται. Πάντως τώρα εξηγείται που στις 8 η ώρα δεν μας έστειλε ένα πρώτο μήνυμα το κορίτσι μας. Ναι. Γεννούσε. Απλά με την έναρξη του Happy Day. Έχουν κάνει κόμμα με τη λιγαριώτησα εκεί. Κατάλαβες και μου λένε, όχι, κάτι πονάκια είχε. Δεν έχει πάει καν στο μευτήριο. Έτσι μου λέγανε εμένα. Αλλά τελικά... ήρθε το ευχάριστο. Μπράβο, ρε. Λόσα, ήρθε η καρκιώτησα 7 η ώρα στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί και μου λέει να σου πω. Λοιπόν. Σε τι γίνεται.